Μια ιστορική ομιλία απίφθινε στο Αμερικανικό Κογκρέσο ο Πρωθυπουργός Κυριάκος Μητσοτάκης, που είχε αμιγώς εθνικό, γεωπολιτικό και ιστορικό χαρακτήρα. Νωρίτερα, η Αμερικανική κυβέρνηση παρέθεσε δεξίωση για τα 201 χρόνια από την Ελληνική Επανάσταση. Σοκάρει η ιατροδικαστική έκθεση για τον θάνατο του 14χρονου αγοριού από τα Κάτω Πατήσια, καθώς αναφέρεται μεταξύ άλλων πως ο έφηβος έβαλε τέλος στη ζωή του χρησιμοποιώντας τη ζώνη του. Ο θάνατός του επήλθε σε 5 με 7 λεπτά και ήταν θάνατος διαπαγχωνισμού. Σε λάθος εκτίμηση και λάθος ενέργεια του θύματος, αποδίδει ο Δήμος Αλεξανδρούπολης τον τραγικό θάνατο του άνδρα που διαμελίστηκε χθες το μεσημέρι στην προσπάθειά του να πάρει πίσω τα φάρμακα που ο ίδιος πέταξε κατά λάθος. «Μη φωνάζεις τσάμπα, δεν είναι κανείς στο θέατρο, αν περάσεις αυτή την πόρτα θα σε καταστρέψω», είχε πει στην ηθοποιό που πάσχισε να ξεφύγει από τα χέρια του ο Πέτρος Φιλιππίδης, σύμφωνα με όσα κατέθεσε σήμερα στο Μικτόρκο το δικαστήριο, η δεύτερη καταγγέλουσα για απόπειρα βιασμού από τον συνάδελφό της. Στο Μικτόρκο το δικαστήριο συνεχίστηκε η δίκη του Δημήτρη Λιγνάδη με την κατάθεση του τέταρτου μάρτυρα κατηγορίας. Το δικαστήριο διέταξε τη βίαιη προσαγωγή του τρίτου καταγγέλλοντα, ο οποίος δεν έχει εμφανιστεί ακόμη. Ο πατέρας της άτυχης Caroline Crouch, μιλώντας στην Daily Mail, εξέφρασε την ικανοποίησή του για την απόφαση του δικαστηρίου για τον δολοφόνο της κόρης του Μπάμπη Αναγνωστόπουλο, ενώ τόνισε ότι θα κάνει τα πάντα ώστε να μην ξαναδεί το παιδί του. 6.252 κρούσματα κορονοϊού ανακοίνωσε ο ΕΟΔΗ, εκ των οποίων τα 3.319 στην Αττική και τα 505 στη Θεσσαλονίκη. Παράλληλα, 21 συμπολίτες μας έχασαν τη ζωή τους, ενώ 167 είναι διασωληνωμένοι, στο 3,99% ο δείκτης θετικότητας. Αύριο θα ληφθούν οι τελικές αποφάσεις για τη χρήση της μάσκας από την 1η Ιουνίου από την Επιτροπή Εμπειρογνωμόνων, όπως δήλωσε ο Υπουργός Υγείας Θάνος Πλεύρης. Πρόσκαιρη επιδείνωση θα παρουσιάσει ο καιρός στη δυτική, κεντρική και βόρεια χώρα από το μεσημέρι της Τετάρτης έως και τις πρωινές ώρες της Πέμπτης, με κύρια χαρακτηριστικά τις κατά τόπους ισχυρές βροχές και καταιγίδες που δεν αποκλείεται να συνοδεύονται και από χαλαζοπτώσεις, ισχυρούς ανέμους και αισθητή πτώση της θερμοκρασίας. Όλη η δισιογραφία της ημέρας στο mynews.gr.